Κύριε Υπουργέ, στις αρχές του Νοέμβρη του 2020, οι κάτοικοι των περιοχών Γουρνών, Γουβών, Ανάληψης, Μαλίων, συνολικά του Δήμου Χερσονήσου, όπως και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, ήρθαν αντιμέτωποι με μεγάλες καταστροφικές πλημμύρες. Καταστροφές ανυπολόγιστες, ενώ κινδύνεψαν και ανθρώπινες ζωές. Σας το λέω γιατί από προσωπική εμπειρία, με συγγενικά πρόσωπα που χάρη της αυτοθυσίας του πυροσβεστικού σώματος και των κατοίκων στην περιοχή των Μαλίων, σώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά όμως καταστράφηκαν σπίτια, οικοσυσκευές, καταστήματα, αυτοκίνητα, χωράφια, αγροτικές περιουσίες, γεωργικός εξοπλισμός, ζωικό κεφάλαιο, κτηνοτροφικές μονάδες και οδηγώντας φυσικά σε τραγική κατάσταση εκατοντάδες λαϊκές οικογένειες. Φυσικά ανυπολόγιστες ήταν και οι ζημιές στο επαρχιακό και αγροτικό δικό δίκτυο, στο βόρειο δικό άξονα, σε γέφυρες. Αποδείχτηκε ότι ο κρατικός μηχανισμός για άλλη μία φορά ήταν ανεπαρκής, ανέτοιμος και χωρίς συντονισμό. Οι διαβεβαιώσεις κυβέρνησης, τοπικής και περιφερειακής διοίκησης για την άμεση και πλήρη αποζημίωση πλημμυροπαθών, την αποκατάσταση των ζημιών και την υλοποίηση αντιπλημμυριακού σχεδιασμού αποδεικνύονται στην πράξη έολες. Έχουν περάσει πάνω από τρεις ή μισή μήνες. Μέχρι και σήμερα, από τους 800 ετούντες, μόνο 241 έχουν ενταλματοποιηθεί για να αποζημιωθούν. Να πάρουν δηλαδή τα 600 ευρώ. Οι αποζημιώσεις των μέχρι και 6.000 ευρώ δεν έχουν δοθεί ακόμη. Πέρα από τον κόσμο που αποκλείστηκε εξαιτίας των άδικων όρων και προϋποθέσεων, μένουν εκτός οι δεύτερες, οι εξοχικές κατοικίες και κάποιες που επλήγησαν τμήματά τους, όπως υπόγεια, περιβάλλοντες χώροι κλπ. Επίσης, για τις 800 αιτήσεις πληγέντων επιχειρήσεων, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημιώσεων, όπως και για τους αγροτοκτηνοτρόφους. Την ίδια στιγμή το ζήτημα της απαλλαγής από χρέη για ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, ενίκιο, δημοτικά τέλη παραμένουν στον αέρα. Επιπλέον, η προχειρότητα και η αναρχία στις παρεμβάσεις γιγαντώνονται μετά τις πλημμύρες. Όλες τις προηγούμενες ημέρες, αυτό το διάστημα που μιλάμε, πραγματοποιούνται με ευθύνη του Δήμου, με την ανοχή της περιφέρειας και την άγνοια από ό,τι φαίνεται του λιμενικού. Έργα διευθέτησης της Κήτης, του Γουβιανού και του Γουρνιώτη ποταμού με τις αυθαίρετες καθαιρέσεις τμήματων του δρόμου μπροστά στα σπίτια των κατοίκων χωρίς να υπάρχει απαραίτητη μελέτη. Σκάβουν τις κήτες των ποταμών μέχρι και 7 μέτρα βάθος. Τρώνε δεξιά και αριστερά τα όρια της Κήτης, καταστρέφοντας τον δρόμο που χωρίζουν τα σπίτια από το ποταμό. Παίρνουν μπάζα και πέτρες από τον ένα ποταμό, τον Γουβιανό ποταμό, και τον πάνε στον άλλο, στο Γουρνιώτη ποταμό, τα εναποθέτουν στις εκβολές του ποταμού, στον Αιγιαλό, και μέσα στη θάλασσα, μία χύμα κατάσταση, εν αγνία της περιφέρειας, εν αγνία του λιμενικού σώματος, χωρίς να υπάρχει άδεια από πουθενά. Ποιος δίνει τις εντολές? Ποια η σκοπιμότητα και γιατί δεν παρεμβαίνουν οι υπηρεσίες της περιφέρειας, της αστυνομίας, του λιμενικού για να σταματήσουν αυτό το έγκλημα? Αποδεικνύεται λοιπόν για άλλη μια φορά ότι με ευθύνη διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων και των περιφερειακών και δημοτικών αρχών μένουν έκθετες οι λαϊκές ανάγκες μπροστά σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Για όλα αυτά λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ρωτάμε σε ποιες επίγουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση ώστε άμεσα, χθες έπρεπε, να στηριχθούν οικονομικά από το κράτος όλοι οι πληγέντες και να αποζημιωθούν πλήρως για το σύνολο της καταστροφής τους, χωρίς γραφειοκρατίες, αστερίσκους και δικαιολογίες. Και τέλος, να επισπευθούν τα έργα αποκατάστασης των ζημιών, να κατασκευαστούν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές του Δήμου Χερσονήσου, Ηρακλείου, Κρήτης, με την εξασφάλιση της αναγκαίας κρατικής χρηματοδότησης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση που μου δίνει την ευκαιρία να πω άλλη μια φορά ότι οι φυσικές καταστροφές συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Σημασία έχει πως η οργανωμένη πολιτεία προετοιμάζεται και αντιδρά για την αντιμετώπιση των καταστροφών που αυτές αφήνουν πίσω τους. Εμείς έχουμε δείξει και στις περιπτώσεις του Ιαννού, που έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας μας, ιδίως όμως της Δυτικής Θεσσαλίας, αλλά και στην περίπτωση των σεισμών στη Σάμμο και στην περίπτωση των πρόσφατων πλημμυρικών φαινομένων στον Εύρο, ότι ανταποκρινόμαστε γρήγορα. Ειδικά για τα θέματα που μου ρωτάτε για τις ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα που χορηγούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών, και εδώ αναφέρομαι σε δύο
ζητήματα στα επιδόματα των 600 ευρώ που δίνονται ως έξοδα πρώτης διαβίωσης σε όσους έχουν πληγεί και η κατοικία τους δεν μπορεί να κατοικηθεί, αλλά και των ως 6.000 ευρώ για αποκατάσταση της οικοσκευής. Σας βεβαιώνω ότι όταν κατατίθενται σχετικά αιτήματα δήμων στο Υπουργείο, συνεδευόμενα από τα απαραίτητα αποτελέσματα της αρμόδιας Επιτροπής Καταγραφής Ζημιών, αυτά ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα. Εν προκειμένου, στο πλαίσιο κάλυψης των πρώτων αναγκών των πληγέντων πολιτών από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου, ο Δήμος Χερσονήσου έχει υποχορηγηθεί μέχρι σήμερα με τον ποσό των 500.000 ευρώ βάσει των στοιχείων της πρώτης εκτίμησης που έστειλε ο Δήμος. Τονίζω αυτό το στοιχείο ότι έγινε με βάση την πρώτη εκτίμηση, καθώς η κανονική διαδικασία για την αποζημίωση σημαίνει την πλήρη καταγραφή των ζημιών από τα συνεργεία και τις αρμόδιες επιτροπές του Δήμου και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε μετά να γίνει η εκταμείευση των χρημάτων προς τους Δήμους. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης καταστροφής, προχωρήσαμε στην καταβολή αυτών των πρώτων χρημάτων με βάση την πρώτη εκτίμηση. Σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των οικοσκευών, δεν έχει έλθει ακόμη σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών μαζί με το πόρισμα της αρμόδιας Επιτροπής Καταγραφής Ζημιών, όπως απαιτείται. Δεσμεύομαι ότι όταν υποβληθεί το σχετικό αίτημα από το Δήμο Χερσονήσου στο Υπουργείο, θα εξεταστεί άμεσα και τα χρήματα που έχουν ανάγκη οι πληττόμενοι πολίτες θα τα πάρουν αμέσως από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών. Τώρα, όσον αφορά το ευρύτερο θέμα της κρατικής χρηματοδότησης για την αποκατάσταση ζημιών σε έργα υποδομής και κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, σας αναφέρω καταρχάς ποιες πηγές χρηματοδότησης υπάρχουν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πρώτον, για την κάλυψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν ειδικά από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου του 2020, ο Δήμος Χερσονήσου επιχορηγήθηκε έπειτα από αίτημα που απέστειλε με το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεύτερον, από το ΣΚΑΠ το 2021 έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθεί στο Δήμο Χερσονήσου το ποσό των 383.880 ευρώ για την κάλυψη δαπανών εκτέλεση έργων και επενδυτικών του δραστηριοτήτων. Και τρίτον, στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλόδημος 2, ο Δήμος επιχορηγήθηκε με το ποσό των 371.500 ευρώ για την υλοποίηση έργων. Σημειώνω φυσικά, όπως δείξατε και εσείς στην ερώτησή σας, ότι υπάρχουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης για την πλημμυρική προστασία, όπως για παράδειγμα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και από τα έργα των περιφερειών. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά προξενεί εντύπωση, όπως ξεκίνησα την τοποθέτησή σας. Καταστροφές γίνονται και θα γίνονται. Νομίζω πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ατόπιμα από την πλευρά σας και πολύ μακάβριο θα έλεγα. Πρόκειται για ένα πολύ κακό ιονό ότι προδιαγράφεται και νέες πλημμυρικές καταστροφές σε βάρος των πολιτών όταν την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση θα έπρεπε να πάρει μέτρα πρόληψης για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα που από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν το έχετε στο μυαλό σας. Να πάρετε ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων. Δύο, λέτε ότι αποζημιώνεται κατά προτεραιότητα. Σας λέω λοιπόν ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει σχεδόν τίποτα. Ποια προτεραιότητα? Η οικογένεια η οποία καταστράφηκε, το σπίτι, οι οικοσυσκευές, τα πάντα, ξανά από την αρχή, δεν έχει πάρει δεκάρα τσακιστή. Ούτε ένα σέντς. Πώς λοιπόν αποζημιώνονται κατά προτεραιότητα? Το ίδιο οι επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί εκεί. Δεν έχουν πάρει δεκάρα τσακιστή ούτε αυτοί. Και είναι γνωστό αυτό το μπαλάκι της μετάθεσης των ευθυνών. Δεν φταίει η κυβέρνηση, φταίει ο Δήμος, ο οποίος δεν μας έχει στείλει τα έγγραφα. Ο Δήμος να λέει δεν φταίμε εμείς, φταίει η ασυνέπεια της κυβέρνησης. Το ίδιο συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια για όλες τις περιπτώσεις. Εδώ το είχαμε ξανακουβεντιάσει το ίδιο θέμα σε σχετική επίκαιρη συζήτηση στις 23 Νοεμβρίου, δηλαδή μετά τις καταστροφές που έγιναν στην ίδια περιοχή. Όχι με εσάς βέβαια, με τον κύριο Θοδωρικάκο τότε. Διαβεβαιώσεις χωρίς αντίκρισμα. Ειλικρινά σας μιλάω. Μας έλεγε τότε ότι η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού υπήρξε άμεση και συντονισμένη. Σας διαβάζω αυτά τα οποία είχε πει τότε. Ότι έφτασε κλιμάκιο στην Κρήτη με επικεφαλή στον υφυπουργό εσωτερικών τον κύριο Λιβάνιο. Δύο υφυπουργοί, Κεφαλογιάννης Αυγενάκης, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, άλλα στελέχη του κρατικού μηχανισμού. Κουστοδία! Και τι έκαναν? Ήρθαν, είδαν και απήλθαν. Αυτό έκαναν. Είχε πει τότε ο κύριος υπουργός ότι είχε υπογράψει 11 εκατομμύρια ευρώ για αποκατάσταση υποδομών. Το είπατε κι εσείς. Τα οποία θα έδινε στο Δήμο. Και είχε υποσχεθεί ότι θα έδινε και αποζημίωση για τις οικοσκευές. Επίσης είχε πει ότι το Υπουργείο Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Βεζιρόπουλος θα έφερναν ρύθμιση
για την αναστολή των χρεών των φορολογικών υποχρεώσεων προς την εφορία. Λοιπόν, η εικόνα αυτή τη στιγμή, στην τηλεδιάσκεψη που είχαμε με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, είναι η εξής. Από τις περίπου 800 αιτήσεις για τις αποζημιώσεις, έχουν πάρει μόνο 241. Έχουν ενταλματοποιηθεί οι αποζημιώσεις τους. Δύο, τα 6.000 ευρώ είναι όνειρο θερινής νυχτός, πέρα από το ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δηλαδή, εδώ μιλάμε τώρα, έχουν καταστραφεί περιουσίες και περιουσίες. Ποια 6.000 ευρώ, δεν το συζητάμε. Επίσης, δεν αποζημιώνεται η δεύτερη κατοικία. Γιατί? Γιατί δεν αποζημιώνεται η δεύτερη κατοικία? Με ποια την επαιτειότητα καταστράφηκε η δεύτερη κατοικία? Η πρώτη, η δεύτερη, όλη η περιουσία των ανθρώπων. Και δεν τις αποζημιώνεται. Τρίτον, 20 συσκευές. Δεν αποζημιώθηκαν. Δεν αποζημιώθηκαν 20 συσκευές. Βρέθηκαν κάποιοι ιδιώτες μαγαζάτορες, οι οποίοι έδωσαν δωρεάν, εθελοντικά, κάποιες 20 συσκευές σε κάποιους ανθρώπους που καταστράφηκαν. Τέσσερα. Μέχρι τώρα, από τα 11 εκατομμύρια ευρώ που είχε πει ο κύριος Οδωρικάκος, δόθηκαν τα 3 εκατομμύρια για αποκαταστάσεις στο Δήμο Χερσονήσου. Τα 4 τεχνικά δελτία που έχει στείλει ο Δήμος προς το Υπουργείο αγγίζουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε αντικειμενικά για το σύνολο των καταστροφών, ξεπερνούν τα 170 με 180 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα λέω εγώ, δεν είμαι ο ειδικός για να το πω. Μεταφέρω όμως αυτά τα οποία εκτιμάει ο Δήμος, μεταφέρω την πραγματική εικόνα που υπάρχει στην περιοχή αυτή. Λοιπόν, να τα ξεκαθαρίσουμε. Στην Κρήτη δεν υπήρξε ποτέ, και σε όλη την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας, όπως και αντιπυρικής και αντισεισμικής. Και μιλάμε ότι στην Κρήτη έγιναν πάλι τις καταστροφές. 2016, 2017, 2019, 2020, από τα Χανιά μέχρι και τη Σιτία. Και μιλάμε τώρα για γέφυρες, επαρχιακούς δρόμους, ο βόρειος οδικός άξονας, ασυντήρητα εδώ και χρόνια, καταστροφές μεγάλες, ρέματα, υγαλή και πάει λέγοντας. Κύριε Συντηχάκη, τώρα, έχετε 8,5 λεπτά, τώρα, σας παρακαλώ. Προσέξτε να δείτε, διότι έχουμε καταγγείλει, εγώ προσωπικά έχω πάρει τηλέφωνο τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Λιμενάρχη, για τις αφαιρεσίες που γίνονται στους συγκεκριμένους ποταμούς, με μπαζώματα στους αγιαλούς, μέσα στη θάλασσα κτλ. Πρέπει να επιληφθείτε εσείς ο ίδιος. Θα ξανά έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα. Γίνονται αφαιρεσίες. Θα έχουμε νέες καταστροφές. Και πιθανά θύματα στην περιοχή. Κατά συνέπεια, θα χρειαστεί να πάρετε άμεσα μέτρα, καταρχήν για την οικονομική αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων μετά από 3-4 μήνες. Και δεύτερον, χρήματα, δώστε χρήματα. Είναι ψίχουλα αυτά τα οποία εξαγγείλατε και σήμερα. Ωραία. Είναι ψίχουλα μπροστά στις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν για να γίνουν έργα ουσιαστικά στην περιοχή.